Ανησυχίες για την στάση της Τουρκίας, εξέφρασε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης. Στην ομιλία του στην εκδήλωση που διοργάνωσαν χθες βράδυ στη Λάρνακα, ο Δήμος Ακανθούση, Κοινόριας και τα σωματεία της κατεχόμενης Χερσονήσου της Καρπαζιάς, ο πρόεδρος Αναστασιάδης ανέφερε ότι μοιράζεται το ίδιο όραμα με τον Μουσταφά Κιντζή, εν τούτης τόνισε ότι η Τουρκία μέχρι στιγμής δεν έχει δώσει θετικά δείγματα γραφής. Δεν είναι αρκετή πλέον η ρητορία ή οι ρητορικές αναφορές περί της αποφασιστικότητας και της συμβολής της στην λύση. Αυτό που θέλουμε είναι στήριξη πραγματική του διαλόγου. Είναι αποφασιστικά βήματα που να πείθουν και τους Ελληνοκύπριους ότι επιτέλους εννοούν ότι θα συμβάλλουν στην λύση. Και η συμβολή στην λύση είναι η βοήθεια να υλοποιηθούν τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Δεν μπορεί να υπάρξει λύση με κατοχικά στρατεύματα. Δεν μπορεί να υπάρξει λύση με παραγνώριση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δεν μπορεί γενικότερα να συμπεριφέρονται προς την Κυπριακή Δημοκρατία που είναι αναγνωρισμένη από όλα ανεξαρτήτως τα κράτη, ως τάχα μη υπάρχουσαν. Η μεγαλύτερη ιδέα της πατρίδας είναι υπεράνω των πολιτικών και ιδεολογικών διαφωνιών, υπογράμμισε ο πρόεδρος Αναστασιάδης και απίφθινε έκκληση για ενότητα στο εσωτερικό μέτωπο. Αυτό που θέλω να σας διαβεβαιώσω είναι πως ο αγώνας μας δεν είναι αγώνας για την Καρπασία μόνον ή για την Μόρφου ή για την Αμόχωστον. Θα πρέπει να είναι αγώνας και για την Κερίνια και για την κάθε σπιθαμή γης. Θα πρέπει ο αγώνας μας και η λύση να είναι βιώσιμη, να είναι λειτουργική, να συνάδει απόλυτα με το ευρωπαϊκό και χτυμένο, ενώ την ίδια ώρα να δίνει την δυνατότητα της ελεύθερης διακίνησης, της ελεύθερης εγκατάστασης, του δικαιώματος δουλειάς σε κάθε σημείο αυτή της χώρας. Παράλληλα, έστειλε μήνυμα και προς τους Τουρκοκύπριους ότι στο πλαίσιο της μεταξέλεξης της Κυπριακής Δημοκρατίας κάτω από ένα ομόσπονδο σύστημα διακυβέρνησης, η κάθε μία των κοινοτήτων θα έχει τον κύριο λόγο στην περιοχή όπου τα όρια της θα καθορίζουν τον βαθμό και τις εξουσίες της. Συμπλήρωσε δε ότι ο αγώνας που διεξάγεται είναι για λύση η οποία να γίνει αποδεκτή από τους Ελληνοκύπριους. Και θέλω να πω κάτι. Ο σεβασμός μου προς το 76% που απέρριψε το σχέδιο Ανάν παραμένει απεριόριστος. Δεν μπορώ να παραγνωρίσω ούτε εκείνους που είπαν ναι, αλλά πολύ περισσότερον εκείνους που είπαν όχι. Γιατί γνωρίζω ότι μια νέα αποτυχία εις των διάλογων θα είναι η απαρχή της καταστροφής. Και δεν θέλω επί των ημερών μου να καταγραφεί ότι οδήγησα την πατρίδα μου στην διχοτόμηση, ότι οδήγησα την πατρίδα μου στην τουρκοποίηση, ότι επέτρεψα καμιά πιθαμική των κατεχομένων να μην απελευθερωθεί, ότι θα συνεχίσει ο κατοχικός στρατός να υπάρχει για να ανέμεται αλλά και να απειλεί των υπόλοιπων ελληνισμών. Αμφιβολίες για την στάση της Τουρκίας εξέφρασε και ο Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος, ο οποίος τόνισε ότι λαός και εκκλησία θα σταθούν δίπλα στον πρόεδρο της Δημοκρατίας στις προσπάθειες που καταβάλει για λύση του Κυπριακού. Θα σας οχυρώσουμε, θα σας προστατεύσουμε, θα σταθούμε ασπίδες μπροστά σας για να επιτύχετε ό,τι καλύτερο, ούτως ώστε αυτός ο λαός και Έλληνες και Τούρκοι να ζήσουν χαρούμενοι και ευτυχισμένα στην γη των πατέρων τους. Η εκδήλωση με σύνθημα προσκλητήριο για την διεκδίκηση της Καρπασίας μας έκλεισε με καλλιτεχνικό πρόγραμμα.